Ο Ροντρίγκες το Σεπτέμβριο είχε κάνει μια κριτική και το διαχώρισα με τον Τζαλ Μακάμπος. Είπα ότι ο ένας δεν πατάει η περιοχή, ενώ ο άλλος είναι πιο διεισδυτικός, πιο τριπλαδόρος, πιο αυτός κτλ. Βέβαια τα χάνει. Χάνει πολλά γκολ, τσαπατσούλης. Ο άλλος χάνει πολύ περισσότερα. Είναι πολύ πιο χασογκόλης ο Τζαλ Μακάμπος. Θα τον πουλάγες. Ναι, θα τον πουλάγα. Θα τον πουλάγα με 4 εκατομμύρια, αφού είναι η ρήτρα του. Και φυσικά θα τον έδινε και ρήτρα να μην είχε. Γιατί ο ΠΑΟΚ, όπως και ο Ολυμπιακός, έχουν ένα στόχο. Το Ολυμπιακό στόχο είναι να πάρει το πρωτάθλημα. Εάν του πουλήσει το Μυραλάς και πάρει το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός, θα φωνάξει ο Ολυμπιακός τίποτα? Όχι. Ο ΠΑΟΚ ο στόχος είναι να βγει στην Ευρώπη. Είναι να βγει στην Ευρώπη. Εάν ο ΠΑΟΚ λοιπόν βγει στην Ευρώπη και πουλήσει τον Ροντρίγκες και βγει τέταρτος, για ποιο λόγο να μην τον πουλήσει? Χτυπάει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα με το νου του. Αν χάσει το κύπελο, θα πάνε οι μαμελούκοι και θα σπάσουν την τούπα? Όχι. Αν αποκλειστεί από τους 32 και δεν πάει στους 16, θα γίνει μακελιός της Μικράς Ασίας? Πάλι όχι. Φυσικά θα τον δώσει τον Ροντρίγκες, εφόσον δεν διεκδικεί το πρωτάθλημα. Εάν ο ΠΑΟΚ διεκδικούσε το πρωτάθλημα, ήταν στον πόντο με τον Ολυμπιακό και πούλαγε τον Ροντρίγκες και έφερνε έναν αγνώστη ταυτότητος που θα τον δούμε κτλ., τότε θα του έκανα μεγάλη κριτική. Εφόσον όμως είναι μακριά και ο στόχος η τέταρτο-πέμπτη θέση, τρίτο-τέταρτο-πέμπτη θέση είναι εφικτότατη, τώρα αν δεν βγει πέμπτος, θα πούμε δεν βγήκε πέμπτος. Αλλά δεν νομίζω ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Αυτά.